εδώ είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε χρόνο τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε κύριε. Έχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις ο σύνδεσμος ελαιοτριβέων, φωνή βόντος εταιρήμου. Ναι, 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 τα συμφωνούμε απάνω στην περιφέρεια, μια χαρά και ευχαριστούμε τον κύριο Μουτζούρη που κάθε χρόνο μπαίνει στον κόπο και μας φωνάζει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Και πού θέλω να καταλήξω. Έχω πει αναπεριφέρεια εδώ, τουλάχιστον αναπεριοχή εδώ στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Εμείς ως ελαιοτριβία, σαν σύνδεσμος, σε κάθε χωριό, σε κάθε μέρος που θα κάνετε ψεκασμό, να μπαίνουμε επικεφαλής των συνεργείων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το κάνατε? Όχι. Μας λάβατε υπόψη? Όχι. Και συνεχίζω. Έχουμε πει κάθε διαβροχή να γίνεται ανάλογος χρωματισμός και μη μου πείτε ότι δεν γίνεται, γιατί θα επικαλεστώ ορισμένα σκευάσματα τα οποία αφήνουν κάποιο χρωματισμό απάνω στα ελαιόδεντρα. Το κάνατε? Όχι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι κύριε τομεάρχες, χωρίς θα θέλω να προσβάλλω τα παιδιά, κύριε υπόπτης, μετά από τόσα χρόνια δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν σας βλέπουμε. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο ελαιοτριβείο. Δεν πέρασε ποτέ κανένας γεωπόνος παρά μόνο όταν είναι μέρα του ψεκασμού, ένα αυτοκίνητο με μία μπάλετο δεξαμενή, προσέξτε, με μία ταχύτητα, ξέρει από ταχύτητα ο κύριος Κουρσουμπάς, με 10 χιλιόμετρα, 15 το αυτοκίνητο, να δουλεύει το αντλητικό και να ραντίζει κατά μήκος του δρόμου. Είναι δακοκτονία αυτή? Τα λεφτά τα διαθέτει η περιφέρεια. Πληρώνει αδρά. Αυτός που αναλαμβάνει, αυτός που έχει τα γένια να έχει και τα χτένια, όταν παίρνει την εργολαβία, ο Κατζανός, να φροντίζει να βρίσκει και εργάτες. Δεν θα το ρίξουμε, δεν βρίσκουμε εργάτες. Είναι λάθη κύριοι, τα οποία δυστυχώς εγώ το ρίχνω 100% στην εποπτεία. Δεν υπάρχει εποπτεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σκάφος. Κάποιος έχει βγάλει την καβίλια λεγόμενη. Καβίλια είναι το κάτω μέρος του σκάφους που παίρνει νερό, την τάπα, και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Επιχειρήσεις, αγρότες, μαγαζιά, ένα σωρό κόσμος. Και εμείς, δυστυχώς, είμαστε στο χαχαχούχα. Λοιπόν, και φάρμακα υπάρχουν και τέτοιο, μας έχει φάει η δημοκρατία. Λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Καντζανέ. Λοιπόν, ναι, κύριε Κουφέ. Κύριος Λαγουτάρης. Όσον αφορά το χρωματισμό που λέτε, όσον αφορά το χρωματισμό που να προσθεθεί, απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται. Το έχουμε πει και σε συνέδριο που είχε γίνει πριν από 6-7 χρόνια εδώ πέρα. Είχε τεθεί στους εντομολόγους που είχαν έρθει από το Ινστιτούτο. Απαγορεύεται να μπει στο σκεύασμα μέσα χρώμα. Τώρα, όσον αφορά τη βοήθεια όσον αφορά να έρθουν εκπρόσωποι των ελαιοτριβείων και τα λοιπά, εμένα δεν μου ήρθε κανένα στην υπηρεσία να μου πει. Θα ήσουν στον κύριο Μουτζούρη. Κύριε Μουτζούρη, σας επικαλούμε. Ήταν μπροστά ο κύριος Λαγουτάρης. Ήρθε κανένας. Το πρώτο, ωραία, από την πρόταση μέχρι την υλοποίηση έχει δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος? Πού το, εσύ έστειλες? Δεν ήρθατε. Εγώ να στείλω. Εσύ δεν είπες στο ελαιοτριβείο. Γιώργο, καταρχάς ήρεμα, μην φωνάζεις. Ρωτάμε το εξής, το πρότεινες. Εσύ πήγες στον κατατόπους Γιώργο να πεις είμαι εδώ επικεφαλής, θα τα ελέγξω. Άλλη μου προτείνα... Εσύ δεν είσαι ελαιοτριβέας. Έλα, ξανά πάλι, έλα εδώ. Ναι. Συζητήσαμε με τον κύριο Μουτζούρη. Ναι. Εδώ είναι και να με διαψεύσει. Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Κάτσε κάτω και μην μιλάς. Αλήθεια είναι. Είμαστε στη διάθεση της
υπηρεσίας κατά τόπους όπου γίνεται ο ψεκασμός αναμέρος, που γίνεται στο κάτω Κρήτος, λέω κάτω Κρήτος, Κατζανέ, σήμερα γίνεται στο κάτω Κρήτος, να επιστατήσεις, εξισιοδότηση, να επιστατήσεις στο συνεργείο να κάνει τον ψεκασμό. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες. Απαγορεύεται να συμμετέχει. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να καταλάβεις. Να καταλάβετε. Μισό λεπτό. Απαγορεύεται. Είχα κάνει πρόταση εμείς ως υπηρεσία να έρθουν και να τους εκπαιδεύσουμε. Γιατί έτσι να έρθει οποιοδήποτε στο συνεργείο που θα ψεκάζει, απαγορεύεται. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να έχει περάσει κάποια σχολή. Όπως οι ψεκαστές περνούν ένα σχολείο για να μπορέσουν να ψεκάσουν, έτσι είναι και οι υπεύθυνοι. Πολλοί ελατοειδείς μου είχαν προτείνει πριν από εσάς, μισό λεπτό, μου είχαν προτείνει θα μου πληρώναν και ένα γεωπόνο και θα μου τον φέρναν να βοηθήσει. Εγώ δεν βλέπω. Ωραία. Στα χωριά του. Γιατί δεν ήρθαν οι ελατοειδείς να με βοηθήσουν, ή στα χωριά τα δικά σας. Πώς σας δουλέψω. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Τι να αρπαχτούμε. Εντάξει. Κάνουμε την πρόταση και περιμένει να σου στείλω εγώ έγγραφο. Εσύ πρέπει να μου στείλει έγγραφο. Δεν σα στείλαμε έγγραφα. Λοιπόν, λίγο να μην. Δεν σα στείλαμε έγγραφα. Λαγουτάρη, σα παρακολουθώ. Μισό λεπτό. Για να λέω πω είναι η πραγματικότητα. Όχι, Γιώργο, δεν είναι έτσι όπω το λε. Κύριε Κατζανέ, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τώρα, δεν μας συμφέρει. Για ποιο λόγο δεν μας συμφέρει εμάς. Κάτσε τώρα για να τα πάμε, να το πάρουμε. Άμα θες να το πάμε λίγο ανηφόρα, το πάμε. Γιατί δεν με συμφέρει εμένα να γίνεται καλύτερος έλεγχος. Ωραία. Θες να σου πω ότι απάντησε κάποιος δικός ο ελαιοτριβέας. Μέλος. Άστο εσύ. Εσύ είπες ασύνδεσμος ελαιοτριβέων. Ξέρεις τι μας απάντησε κάποιος, γιατί εσύ δεν μπορείς να εκφράζεις μόνο την προσωπική σου άποψη. Σαν σύνδεσμος, εκφράζει και των υπόλοιπων μελών, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουνε, γιατί γυρίσαν και είπανε ότι εγώ δεν γίνομαι ρουφιάνος κανενός και δεν θα καρφώσω κανέναν που δεν δουλεύει. Θες να τα πούμε κι αυτά? Να τα ανοίξουμε. Άρα μην ρίχνεις 100% ότι η περιφέρεια δεν τα κάνει. Μην τα λέμε έτσι. Θα τα βάζουμε όπως είναι τα πράγματα. Και το ζητήσαμε και το ξέρεις ότι ζητήσαμε χαρτί και πάντα φεύγει χαρτί και στους δήμους και στις κοινότητες. Γιατί δεν το ακούσατε, το περάσετε λίγο στα ψηλά γράμματα, όχι για αυτό που είπες εσύ, για τα άλλα, ότι υπάρχει πρόεδρος ο οποίος πληρώνουμε το νερό για να πάμε να ρατήσουμε. Το πληρώνουμε. Αυτό το, γιατί έρχεται και ο κύριος Κόμβος, το λένε και πολλοί, να περάσουμε το κράτος να τα κάνει. Φανταστείτε ότι πρόεδρος κοινότητας μας βάζει να πληρώνουμε το νερό για να κάνουμε διδακοκτονία για το αλαιοκτήματά του. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω πουθενά που γίνεται. Να τα βλέπουμε λιγάκι πιο. Εγώ σου ξαναλέω, έχεις δίκιο ότι έχεις έρθει, έχεις πει τις προθέσεις σου, αλλά δεν ακολουθούν όλα τα μέλη σου, Γιώργο μου. Δεν ακολουθούν. Να μου πεις εμένα, φαντάζομαι να μου πεις. Και έχω έρθει στην περιοχή σου συγκεκριμένα, εγώ και έχω ελέγξει το συνεργείο με παρόντα τον γεωπόνο, τον μεάρχη. Πες το παιδί που ήταν πάνω. Μπράβο. Και καθόμασταν και τρέχαμε μαζί σε όλες τις περιοχές για να δούμε πού φτάνουν. Και το συγκεκριμένο που λες για το. Όχι, θέλω να σου απαντήσω ότι σε αυτό που λες με το βιτίο, το παλαιτοφόρο με τα 10 χιλιόμετρα, ναι, το είδα και εγώ ίδιος. Και το σταμάτησα έξω από το μετόχι. Και του λέω, τι κάνεις. Μην λες ότι δεν τα ακούμε ή δεν τα έχουμε δει και προσπαθούμε να περιορίσουμε τα κακό σκήμενα. Είσαι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τέτοια δημοκρατία, δεν την ακολουθάω. Και βλέπω ότι μπιάζουμε, έκανα αυτή την πρόταση να κάθομαι εγώ απέναντι στο βουνό και να βλέπω, να παρακολουθώ το συνεργείο, γιατί να μην το κάνω και να έχω και την εξισοδότηση να πιάσω το δελό που κυρίσε από το κάτω. Ναι. Εγώ λέω εδώ ρε δελό, γιατί δεν θα ανεβάει σαν πάνω. Δεν έχω προβλήματα. Γιώργο μου, ξαναλέω κάτι. Εσύ πολύ σωστά τα λες και πολύ εύκολα να σου την κάνω από τώρα για φέτος. Για του χρόνου. Δεν ακολουθούν οι υπόλοιποι ελαιοτριβείς. Και μπορώ να σου το αποδείξω. Θα πηγαίνω εγώ. Ωραία. Παρόλο
αυτό. Θα ακολουθάω εγώ. Δώσε μου μια εξισιοδότηση να τους ακολουθάω. Ωραία. Λοιπόν, ωραία.